Λόγω και ελευθερία, τίποτα ελευθεριακό. Είμαι με τον Γεράσιμο Γιονατά. Γεράσιμο, ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Νομίζω ότι θα ήταν περίεργο να μην την αποδεχτώ. Ωραία. Επίσης, να ευχαριστήσω την Αρτίνα Γκέτσι, την Καλλιόπη την Παπαδά και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Πισδίκη που ήρθε να με βοηθήσει για να την κάνουμε έτσι πιο ωραία τη συνέντευξη. Γιατί συνήθως κάνω μόνος μου. Δρόμο αφού αυτού και συνήθως μου τη λένε. Τώρα δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Συλλογικότητα. Είναι ωραίο πράγμα, ναι. Είναι ωραίο πράγμα. Θα ξεκινήσω από θέματα πιο πολύ τέχνης και μετά θα πάμε στην πολιτική. Αν και αυτά τα δύο είναι μαζί, αλλά ας το πάρουμε έτσι τέλος πάντων. Θα σου κάνω τώρα μια κλασική και χιλιοφορεμένη ερώτηση. Τι είναι σάτιρα? Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι και σε αυτό που με ρωτάς, θα μπορούσες να δώσεις έναν ορισμό. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι η ζωή η ίδια τις περισσότερες φορές ξεπερνάει τους ορισμούς και θέτει η ίδια η ζωή κάποιες παραμέτρους που μας κάνουν να καταλαβαίνουμε πόσο βαθιά νυχτωμένοι είμαστε, ώστε να νομίζουμε ότι άμα δώσουμε έναν ορισμό καθαρίσαμε. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Νομίζω πως οτιδήποτε προσπαθεί να διασκεδάσει κάτι, κάποιες εντυπώσεις, να τους αλλοιώσει λίγο την εικόνα τους και να τα δεις από μια άλλη γωνία τα πράγματα, να αστειευτεί μαζί τους, να πάρει μερικά χαρακτηριστικά και να τα μεγαλώσει ή να τα μικρύνει ή να τα κάνει να φανούν διαφορετικότερα ούτως ώστε να αστειευτούμε κάτι, δεν είναι αρκετό. Νομίζω ότι το να σατιρίζεις πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις με έναν τρόπο που να σε κάνει εσένα να νομίζεις ότι είσαι πιο ισχυρός από αυτό που σατιρίζεις, mm-hmm. Είναι πολύ επικίνδυνο. Mm-hmm. Πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Παρότι εγώ, ξέρεις, υπηρετώ έναν χώρο, είμαι καταγεγραμμένος, ας το πούμε έτσι, ως ένας κωμικός ηθοποιός. Mm-hmm. Με τιμά αυτό πάρα πολύ, γιατί... Είναι και δύσκολο είδος, δεν είναι και κάτι εύκολο αυτό το πράγμα. Η κωμωδία είναι πολύ ιδιαίτερο πράγμα και κατά καιρούς την έχουν υπηρετήσει μύθοι. Οπότε το να είμαι εγώ στην ίδια οικογένεια μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά και τιμή. Τέλος πάντων, εγώ δεν ξέρω αν είμαι καλός, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ήθελα να πω το εξής, ότι... παρότι λοιπόν είμαι σε αυτό το χώρο, θεωρώ ότι το χιούμορ την έχει χάσει λίγο τη μάχη. Αυτό το έχεις ξαναπεί σε μια συνέντευξη, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα είχες αναφέρει ως παράδειγμα το «Υπάρχει και φιλότιμο». Πολύ κλασικό. Γιατί το έχεις πει αυτό? Γιατί όταν μια ολόκληρη χώρα γελάει, όλοι μας εδώ, γελάμε με την ψυχή μας, με την ταινία, με τη συγκεκριμένη, ξέρουμε όλοι που αναφέρεται, όλοι. Και όταν κάνουμε «να» στους μαυρογιαλούρους, ξέρουμε όλοι τι εννοούμε. Παρόλα αυτά, γιατί η ταινία είναι εξαιρετική, είναι εμπνευσμένη, είναι αριστουργηματική, από τον μεγάλο Αλέξο Ακελάριο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ψηφίσαμε πάλι το ίδιο. Μια ολόκληρη χώρα ψήφισε πάλι το ίδιο. Ο σαρκασμός λοιπόν και η σάτιρα, σε αυτόν που την κάνει, του δίνει την ψευδέστηση ότι είναι πιο δυνατός από αυτό που σαρκάζει και σατιρίζει. Δεν είμαστε πιο δυνατοί. Δεν είμαστε πιο δυνατοί από τον Σαμαρά, δεν είμαστε πιο δυνατοί από τον Βενιζέλο, δεν είμαστε πιο δυνατοί από όλο αυτό το προδοτικό σύστημα που κατατρώει αυτή τη χώρα και τις συνείδησεις και τις ζωές μας και τις συνειδήσεις μας. Δεν είμαστε πιο δυνατοί. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν είναι αρκετό. Βεβαίως και είναι ωραίο, να γελάμε. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει το χιούμορ, αν όχι αυτό, δηλαδή τι παραπάνω? Το χιούμορ κάνει αυτή τη δουλειά και καλά κάνει και την κάνει. Θα έπρεπε
η τέχνη γενικότερα πέραν ναι. αυτού να είναι και αρκούντος σε όποιο βαθμό μπορεί. Επαναστατικά. Αρκούντος, ναι. δεν θέλω να πάω τόσο μακριά. Επειδή είπε σε όποιο βαθμό. Αρκούντος ναι. να είναι αρκούντος δηλωτική. Να τα λέει τα πράγματα. Mm-hmm. Ακριβώς όπως είναι. Ωραία. Τώρα το να τα σατιρίσει, να τα σαρκάσει, να γελάσουμε με αυτά, οκ, okay, αλλά δεν γίνεται να μένουμε εκεί. Ωραία. Επειδή πες πριν για τους πολιτικούς κάτι και τις κυβερνήσεις. Πες ρε, ας πούμε για την τέχνη πρώτα και... Κάτσε, όχι, γιατί τώρα μην τώρα σε σπάσει, είναι μια άλλη ερώτηση που έχω μετά. Μην μείνουμε μόνο εκεί. Όχι, δεν θα μείνουμε εκεί. Που είπες για αυτό το προδοτικό, ας πούμε, κατεστημένο, έτσι. Είναι αυτοί οι προδότες ή εμείς μαλάκες που τους ψηφίζουμε? Δηλαδή, είναι ένας τύπος που σου λέει 10 χρόνια τα ίδια ψέματα. Και εσύ 10 χρόνια πας το ψηφίζεις. Αυτός είναι προδότης ή εγώ είμαι μαλάκας? Νομίζω ότι με πάρα πολύ τέχνη και πάρα πολύ μαεστρία αυτή η μηχανή λεκτικών περιτομάτων που λέγεται πάγκαλος, αλλά και όλοι αυτοί, με πολύ μεγάλη μαεστρία, πολύ έτσι εξαιρετικά καλλιτεχνικά, τεχνιέντος, έβαλαν στο στόμα μας, ως αν καραμέλα, όλο αυτό το παραμύθι ότι εμείς φταίμε, έλα μωρέ, εμείς φταίμε. Και το λέει ο κόσμος έξω, φταίμε και εμείς, εμείς τους βγάζουμε. Φυσικά εμείς τους βγάζουμε. Έσπηραν δηλαδή την ενοχή, έσπηραν το σκουλίκι της ενοχής μέσα σε έναν ολόκληρο λαό. Εγώ θέλω να αντιστρέψω λίγο την ερώτηση, θα σου απαντήσω, δεν υπεκφεύγω. Και να πω, και λοιπόν τι να γίνει τώρα. Δηλαδή ένας λαός ο οποίος εξαπατήθηκε, κοροϊδεύτηκε, τι πρέπει να κάνει? Να συρθεί γονιπετής στα πόδια τους και να πει συγγνώμη, συγγνώμη, δεν ήμουνα ένας αντάξιος λαός για όλους εσάς. Είμαστε με τα καλά μας. Είμαστε με τα καλά μας, δηλαδή κοροϊδέψαν ένα ολόκληρο λαό και θα πρέπει αυτός ο λαός να δικαιολογηθεί κιόλας, να απολογηθεί μάλλον. Είναι δυνατόν, είμαστε με τα καλά μας. Τι δουλειά κάνουν δηλαδή αυτοί? Να σου πω λοιπόν τώρα την άποψή μου ακριβώς. Φυσικά και φταίμε κι εμείς. Κοινοβουλευτική δημοκρατία έχουμε. Αλλά βλέπουμε σε όλο τον κόσμο πως αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είναι η δουλειά τους αυτή, την έχουν σπουδάσει, ξέρουν πώς να το κάνουν, πώς μπορούν και διαχειρίζονται όλη την κατάσταση, ούτως ώστε να διατηρούνται στην εξουσία. Να σου πω ένα πάρα πολύ θεωρητικό σχήμα, το οποίο εγώ έτσι το εξηγώ μέσα στο μυαλό μου και μέσα στην ψυχή μου. Τις τελευταίες 4 δεκαετίες διαπαιδαγωγηθήκαμε, εκπαιδευτήκαμε ως λαός στην ανεντιμότητα και στην ανηθικότητα. Με τέτοιο τρόπο ώστε να βλέπουμε αυτή τη στιγμή το ανήθικο και το ανέντιμο και να μην μας προξενεί μεγάλη. Να δούμε φυσιολογικό. Ναι, έλα μωρέ, βλέπουμε δηλαδή το λιάπι και γελάμε. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Εκπαιδευτήκαμε στην ανηθικότητα και στην ανεντιμότητα. Και σε ρωτάω εγώ, μα πρέπει να απολογηθούμε γι' αυτό? Εμείς δηλαδή φταίμε? Και να τιμωρηθούμε? Όχι αυτοί που μας εκπαιδεύσανε. Και βλέπουμε ότι δεν τιμωρούνται αυτοί που μας εκπαιδεύσαν. Ο κ. Κωστόπουλος, για παράδειγμα, είναι στο πρωινό του Μέγκα, τον έχει βάλει το Μέγκα να μας λέει την άποψή του για τη ζωή. Αυτός δηλαδή που μετέτρεψε μια σειρά γενεών νέων παιδιών σε ανήθικους και ανέντιμους, σε παρτάκηδες. Θυμόμαστε όλοι τα περιοδικά του κ. Κωστόπουλου. Δεν τα θυμόμαστε. 50 τρόποι να γαμίσεις την κόμνα του διπλανού σου, 50 τρόποι να πάρεις καλύτερο αυτοκίνητο από αυτό. Είχε κάνει θράση και εκείνο το εξώφυλλο με τις 50 μπούτσες, αν θυμάσαι. Κατάλαβες. Που ήταν διαφορετικό. Αυτός ο κύριος είναι εκεί και κάνει το μάγκα, ας πούμε, ακόμα. Αυτό το τροκτικό. Το πασοκοτροκτικό. Ωραία. Γιατί είναι πασοκοτροκτικό, ναι, αυτός, ναι, έτσι. Είναι γνωστή ιστορία. Άρα δεν πρέπει εμείς να απολογηθούμε απέναντι σε κάτι. Δεν φταίει ο λαός, δεν φταίνει οι άνθρωποι. Σε ενοχλεί το εσένα αυτό, ε. Ενοχλεί τον καμεραμάν. Δεν πειράζει, είμαστε ένα περίεργο. Μια περίεργη συνέντευξη. Ένα περίεργο team, ναι. Λοιπόν, η παράσταση που παρουσιάζει τώρα λέγεται Πατριδογνωσία ή τίποτα πια δεν είναι για συγγνώμη, σωστά. Πολύ. Και αν δεν κάνω λάθος, αν πεις να κάνω λάθος, έχει μέσα αποσπάσματα από Μπρέχτ, Μαγιακόφσκι, Λασκαράτο, Έλιο, Σαχτούρι, Τζόις.
Θουκυδίδη. Αυτά είναι τα τραγούδια που ανέφερες μέχρι τώρα. Θουκυδίδης έχει κείμενο. Έχει και κείμενα από αυτά που λες. Είναι και κείμενα και ποιήση. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που ευτυχώς υπήρξαν. Ξέρεις, πολλές φορές με ταλαιπωρούσε το ερώτημα, δηλαδή πού έχουμε φτάσει, δηλαδή 3.000 χρόνια πολιτισμού, τι είναι όλοι αυτοί οι πραγματικά άνθρωποι που και πολλοί από αυτούς δώσαν τη ζωή τους, και καλλιτέχνες και επαναστάτες και επιστήμονες, έχουν δώσει τη ζωή τους για αυτό που λέμε πολιτισμό, και έχουμε φτάσει σε αυτή την ανθρωποφαγία που ζούμε σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον πλανήτη. Και έλεγα λοιπόν, μα προφανώς αποδεικνύεται ότι 3.000 χρόνια πολιτισμού είναι πάρα πολύ λίγα για να γίνει αυτό το πλάσμα πολιτισμένο. Ακόμα είναι ένα ζώο που έχει τους φόβους του, προσπαθεί να επιβιώσει. Αυτό λοιπόν που εγώ με το δικό μου το μυαλό απάντησα, ας πούμε, σε αυτή την ερώτηση που έθεσα στον εαυτό μου, είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι λειτουργήσαν όλα αυτά τα χρόνια ως μια αντίθετη, αντίρροπη δύναμη. Δηλαδή αν δεν υπήρχαν αυτοί, αν δεν είχε υπάρξει αυτός ο πολιτισμός, θα είχαμε καταστραφεί, θα είχαμε φαγωθεί μεταξύ μας. Λειτουργήσε δηλαδή και λειτουργεί ακόμα από κάποιους ως μια, ναι, ως μια αντίθετη δύναμη. Απλώς δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Θέλει κι άλλο. Θέλουμε συμπαραστάτες. Γίναμε αυτή η αλητεία του Πασόκ, του κλεφτοπασόκ και της φασιστοδεξιάς, ας πούμε, αυτά τα τελευταία 40 χρόνια μας κατέστησε κάτι μαϊμούδες με πιστωτικές κάρτες. Αυτό έχουμε γίνει. Στην παράσταση αρχίζεις την εξιστόρηση κάποιων γεγονότων, αν θυμάμαι καλά, από το 1950 και μετά, σωστά? Όχι, εσύ, αυτό είναι ένα συγκεκριμένο νούμερο, είναι ο Άριστος, ο Άριστος Δωριάδης. Σωστά. Γιατί επέλεξα αυτή τη χρονολογία? Εντάξει, την επέλεξα για να είναι στρογγυλή πρώτα. Δεν θα μπορούσα να βάλω, θα μπορούσα να βάλω 48, θα μπορούσα να βάλω... Ναι, λέω, γιατί δεν συμπεριέλαβες και τον εμφύλιο, ας πούμε. Να έχει συμπεριλάβει και τον εμφύλιο. Γιατί μόλις είχε τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, μόλις είχε τελειώσει ο εμφύλιος, στο κομμάτι όμως αναφέρεται μέσα ο εμφύλιος. Αναφέρεται. Και απλώς νομίζω ότι από εκεί, από το 50 και μετά, από πιο πριν συνέβαινε και πριν από τον πόλεμο συνέβαινε, αλλά ο ίδιος ο Δωριάδης αναφέρεται και στην τουρκοκρατία, αναφέρεται σε όλα. Ωραία. Αναφέρεται σε όλα. Πολιτισμός στην Ελλάδα πιστεύεις ότι παράγεται σήμερα, ας πούμε? Θα ήταν ντροπή να πούμε ότι δεν παράγεται. Νομίζω ότι παράγεται. Απλώς... Φαίνεται κάπου. Νομίζω ότι δυστυχώς μέσα σε αυτό το νοριμαγδό και το σκουπιδαριό που έχει καταντήσει η ζωή μας, νομίζω ότι είμαστε μια θλιβερή μειοψηφία. Δυστυχώς φαίνεται και εξής, όλη αυτή η νεοφιλελεύθερη οικονομίστικη λογική, η λογική, ας πούμε, των πολυκαταστημάτων, δηλαδή να ανοίξουν μόλ, να κλείνουν οι μικροί. Αυτό υπάρχει και στην τέχνη, δυστυχώς. Γι' αυτό και βλέπεις όλες αυτές τις μεσούσεις της κρίσης της οικονομικής, γιατί δεν είναι η κρίση μόνο. Η κρίση είναι κυρίως ηθική αυτό που βιώνουμε. Η χώρα έχει βιώσει μια ηθική χρεοκοπία και αυτό το πράγμα έφερε και την άλλη την κρίση. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα αξιακό σύστημα στις ζωές μας και στο μυαλό μας, στους νεοέλληνες. Αυτή λοιπόν η λογική του να υπάρχουν όλα αυτά τα τεράστια, τα μολ και οι άλλοι να μην υπάρχουν, υπάρχει και στην τέχνη. Μεσούσεις λοιπόν της οικονομικής κρίσης βλέπουμε όλες αυτές τις δίθεν υπερπαραγωγές. Όλα αυτά τα γκλαμουρά, τα δίθεν τίποτα, είναι τίποτα όλα αυτά. Δεν έχουν να πουν τίποτα. Τις περισσότερες φορές είναι κακές παραστάσεις. Γίνονται πολύ στο πόδι. Οι ηθοποιοί πληρώνονται ψίχουλα. Και είναι ακριβώς αυτό το νεοφιλελεύθερο πράγμα. Δηλαδή γίνονται κάτι παιδικά που είναι για τα σκουπίδια.
αναφέρομαι τώρα στα παιδικά, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θέατρο. Και έχουν κλείσει 10 παιδικά επειδή υπάρχουν όλα αυτά τα σκουπίδια. Κατάλαβα. Νομίζω λοιπόν ότι βεβαίως και παράγεται τέχνη, αλλά θέλει κι άλλο. Θέλει κι άλλο και θέλει η τέχνη να πάρει έναν άλλο, μια άλλη κατεύθυνση, έναν άλλο προσανατολισμό. Να τα λέει. Να τα λέει. Δεν γίνεται η τέχνη απλώς να υπενήσεται και να συμβολίζει. Πρέπει να αρχίσει να είναι και πιο δηλωτική για τα πράγματα. Μερικοί μου λένε στρατευμένη τέχνη. Αν αυτό είναι στρατευμένη τέχνη, ναι. Είμαι με τη στρατευμένη τέχνη. Δηλαδή όταν εγώ έχω να αντιπαλέψω την ηθική και την αισθητική του σκυλάδικου. Τι έγινε ρε δικέ μου, τι κάνουμε. Δηλαδή τι να πω εγώ σε αυτόν τον τύπο. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να επικοινωνήσω μαζί του και να του πω ότι φίλε, σου πηδάνε τη ζωή. Σου έχουν ρίξει μια μπάλα μπροστά σου, μια γκόμενα, ένα μπουκάλι και σου πηδάνε, κάνεις το σταυρό σου, βρίζεις και σου πηδάνε τη ζωή. Και εσύ νομίζεις ότι είσαι μάγκας. Όταν λοιπόν εγώ πρέπει να επικοινωνήσω με αυτόν, πρέπει να βρω έναν τρόπο να μιλήσουμε μια γλώσσα που να την καταλαβαίνουμε και οι δύο. Αν εγώ αρχίσω και του λέω τα όχι μου, παιδό, μιλάει αυτός μαλάκα. Τι λέει δικέ μου, θα κάτσει, θα κοιτάξει και μετά θα εξαφανιστεί, θα γίνει μπουχός. Θα πάει στο σκυλάδικο. Άρα η τέχνη νομίζω ότι είμαστε μια ένοχη τέχνη. Αυτό χειροκροτιόμαστε, αυτό κριτικαριζόμαστε, αυτό. Και βασιλεύει αυτό που βασιλεύει. Είμαστε δηλαδή σαν ένα κακομαθημένο, σαν μια μαϊμού που θέλει την μπανάνα της. Είναι η τέχνη σήμερα. Αφού λέγαμε τώρα για τον πολιτισμό και την τέχνη, πώς βλέπεις τον σημερινό υπουργό πολιτισμού, πώς φαίνεται? Αστείο όπως ήταν όλοι προηγούμενοι. Για να μην πω επικίνδυνο. Για να μην πω, ξέρεις τι γίνεται. Επειδή αυτό που χτυπιέται συστηματικά σε αυτή τη χώρα είναι ο πολιτισμός και η παιδεία. Για ευνόητους λόγους. Γιατί, ναι, γιατί ο πολιτισμός. Ακριβώς. Δες τους τελευταίους 15-8 υπουργούς τα τελευταία 15 χρόνια. Ποιους είχαμε υπουργούς πολιτισμού. Είναι για γέλια. Είναι αστεία δηλαδή. Ναι. Το καταλαβαίνεις ότι είχαμε και το Λιάπη υπουργό πολιτισμού. Ναι. Είχαμε τη Φάνη πάλι Πετραλιά. Δεν ήταν υπουργός πολιτισμού, ήταν κάτι. Τουρισμός. Κάτι εκεί στο Υπουργείο Παιδείας και κάτι. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι έχει τραβήξει αυτή η χώρα. Okay. Αυτό το όνομα που σου είπα τώρα δεν είναι ανατριχιαστικό? Η Φάνη πάλι Πετραλιά. Τι ήταν η Φάνη πάλι Πετραλιά? Ή ο Λιάπης. Είχε δύο επίθετα γι' αυτό. Ναι. Ο Λιάπης. Ο Λιάπης ήταν υπουργός πολιτισμού. Αυτό το ανεγκέφαλο κτίνος, ας πούμε. Ναι. Γιατί για κτίνος πρόκειται. Για ένα τελευταίο κλεφτρώνει του κερατά, έτσι, έναν... Μπορώ να πω πολλά λόγια τώρα, αλλά δεν θέλω. Ό,τι θες πες, δεν υπάρχει, ναι, πρόβλημα. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι σύγχρονοι Έλληνες σκηνοθέτες ή σεναριογράφοι που θεωρείς ότι είναι καλοί, δηλαδή παράγεται κάτι σε αυτό το τομέα, σ' αρέσουν κάποιοι, κάποια πράγματα? Είμαι ένας άνθρωπος που δυστυχώς, δεν πίστεψε με, δεν το κάνω από... Για να μην πεις και δεν πεις. Ναι, για να μην πω ονόματα, αλλά δεν θέλω να δικήσω κάποιους. Νομίζω ότι υπάρχουν. Mm-hmm. Νομίζω ότι βλέπεις υπάρχουν. Πράγματα, ναι. Υπάρχουν και σκηνοθέτες, υπάρχουν και άνθρωποι που προσπαθούν να γράψουν. Απλώς εγώ από τη μεριά μου λέω παιδιά κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Τώρα θα σε πάω σε κάποιες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με κάποια πράγματα που εγώ σε σχέση με σένα και φαντάζομαι και άλλοι θα σου το έχουν πει, θεωρούν αντιφατικά σε αυτό που λες, mm-hmm, και μερικές φορές σε αυτά που έχεις κάνει. Mm-hmm. Ωραία. Είχες πει ότι, καταρχήν μου είπες πριν για τον πολιτισμό του σκυλάδικου, ωραία, που είχε επικρατήσει στην Ελλάδα και νομίζω ότι έχεις πει ότι τον έχει εγκαθιδρύσει εντός εισαγωγικών το Πασόκ της δεκαετίας του 80, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω και ανδρώθηκε. Και ανδρώθηκε. Και ανδρώθηκε, ωραία. Είχε συμμετάσχει σε αυτό το show, το Your Face Sounds, ο Μίλερ, mm-hmm, θυμάμαι. Mm-hmm. Ωραία.
και είχες πει ότι δεν ήταν ένα πράγμα σαν όλα τα άλλα στα οποία έμπαινε ο ανταγωνισμός στη μέση. Αχα. Και ότι ήταν κάτι καθαρά, ας πούμε... πιο δημιουργικό είχα πει. Πιο δημιουργικό, ωραία. Πιστεύεις, ας πούμε, ότι αυτό το show, εντάξει, σε σχέση με τα υπόλοιπα, δεν εντάσσεται σε αυτόν τον πολιτισμό του Σκυλάδικου? Δηλαδή, κατάλαβες πώς το λέω. Θα μπορούσα να σου απαντήσω μονολεκτικά, αλλά νομίζω ότι θα ήταν λάθος. Mm-hmm. Θα σου πω το εξής. Η ζωή μας, η κοινωνία, είναι μια παλέτα χρωμάτων. Δεν υπάρχει μόνο άσπρο και μαύρο σε όλα τα πράγματα. Επίσης θα έλεγα ότι η ζωή μας είναι ένα άθροισμα συνθηκολογήσεων και υποχωρήσεων. Δηλαδή, αν θέλουμε να ζούμε μέσα σε μια κοινωνία, πρέπει να κάνουμε συνθηκολογήσεις και υποχωρήσεις. Το θέμα είναι μέχρι πού τις κάνουμε αυτές. Μέχρι πού υποχωρούμε και σε τι συνθηκολογούμε. Αλλά αυτό είναι η κοινωνία. Αλλιώς την εγκαταλείπεις, παίρνεις τα βουνά, θέλω να πω, όλα αυτά που ζούμε είναι αρρώστιες της πόλης. Αρρώστιες ενός αστικού περιβάλλοντος. Αν είσαι πάνω στην κορφή ενός βουνού και κοιτάς τα έλατα, είναι μια χαρά τα πράγματα, τις περισσότερες φορές. Το θέμα λοιπόν είναι πόσο συνθηκολογούμε και πόσο υποχωρούμε και σε ποια πράγματα. Πού βάζουμε δηλαδή εμείς το όριο της ηθικής μας. Γιατί πρέπει να ζήσουμε, γιατί, για πολλά πράγματα. Εγώ λοιπόν θεώρησα ότι αυτό το συγκεκριμένο θέαμα δεν είχε αυτό τον ακραία ανταγωνιστικό χαρακτήρα του ποιος θα φάει ποιον, και είχε ένα κομμάτι, μια πλευρά που έκανε πολύ με τη δουλειά μου. Με την πρόβα, με το να φτιάξει έναν άνθρωπο. Γιατί μου είχε προταθεί να είμαι στους συμμετέχοντες και όχι στην κριτική επιτροπή. Δεν μπορούσα λοιπόν να είμαι στους συμμετέχοντες γιατί είχα γιατί ήταν πολύ δύσκολο αυτό που γινόταν. Ήθελε πάρα πολύ πρόβα. Ήθελε καθημερινή τετράωρη, πεντάωρη πρόβα για να πεις ότι θα ήταν καλό αυτό που θα έκανες μέσα σε 3-4 μέρες. Εγώ δεν μπορούσα να το κάνω. Και δεν είμαι και έτσι, δεν λειτουργώ και στο θέατρο έτσι. Δεν είμαι τόσο γρήγορων ρυθμών. Έτσι λοιπόν μου είπαν να είμαι στην κριτική επιτροπή. Είδα λοιπόν ότι η κριτική επιτροπή δεν είχε κανένα ρόλο αυτό το πάλι τον ανθρωποφαγικό, να ευτελίζει τους ανθρώπους, να τους κακολογεί, να, γιατί ακριβώς δεν ήταν τέτοιος ο χαρακτήρας του θεάματος. Και έτσι δέχτηκα. Θα μπορούσα να σου πω με πολύ μεγάλη ευκολία ότι το 95% της τηλεόρασης έχει ένα ύφος. Άρα, ή ξεκόβεις τη θέση σου εντελώς και δεν παίρνεις μέρος σε τίποτα που να έχει, να κάνει με την τηλεόραση, ή υποχωρείς και συνθηκολογείς και μπαίνεις σε κάποια πράγματα που έστω δεν σε προσβάλλουν. Okay. Άρα ήταν μια συνθηκολόγηση, ας πούμε, σε σχέση με αυτά που πιστεύεις εσύ για το πώς θα πρέπει να τα πράγματα στην τηλεόραση. Όπως και πολλές άλλες. Όπως και πολλές άλλες. Άρα, εκτός του μη ανταγωνιστικού του πράγματος, ας πούμε, που πιστεύεις εσύ ότι είχε αυτό το συγκεκριμένο show, θα μπορούσε κάποιος να το εντάξει όμως σε αυτό που έλεγες πριν στον πολιτισμό του Σκυλάδικου. Αλλά να πεις ότι για να τα σε έκανε παιδιά μια στιγμή. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα πιο διασκεδαστικό πράγμα, πιο καλλιτεχνικό από το να το χαρακτηρίσουμε Σκυλάδικο. Εντάξει. Όχι, δεν είναι Σκυλάδικο. Όχι, βέβαια δεν προάγει κάτι. Όχι. Σκέψη, ας πούμε, του κοινού. Πούμε. Όχι, αλλά εντάξει, πάρα πολλά πράγματα δεν προάγουν τη σκέψη. Σωστά. Του κοινού. Ναι, δεν είναι για να κάνουν αυτό. Ναι. Ας πούμε, τι λέγαμε πριν για τη σάτιρα και το... Ναι. Πόση από τη σάτιρα που υπάρχει σήμερα προάγει τη σκέψη του κοινού και δεν σταματάει μόνο στο να κάνει πλάκα. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι πολλή από αυτή τη σάτιρα δεν προάγει καθόλου τη σκέψη του κοινού. Ωραία.
Έχεις πει στη Χριστίνα Ανδρέου, στο δρόμο της αριστεράς, στην εφημερίδα, ότι η τέχνη δεν πρέπει μόνο να υπενήσεται, αυτά που μου λέγες πριν, ναι. Πρέπει να, και να δηλώνει. Αυτό είναι όταν λέω στρατευμένη τέχνη, είχες πει. Η παράσταση που έχεις τώρα, η πατριδογνωσία, τίποτα δεν είναι πια για συγγνώμη. Τι θέλει να δηλώσει, τι θέλει να πει. Δεν μπορώ να σου το πω τόσο πολύ εύκολα. Mm-hmm. Θέλει να πει... Κατά τη γνώμη μου, τι θα ήθελε εσύ να λέμε, ένα, θα πει. Το κάθε ένα μικρό νούμερο κάτι λέει. Mm-hmm. Ωστόσο, σαν μια πιο έτσι, γενική διατύπωση, θα μπορούσα να πω ότι πώς γίνεται, πώς θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι πρέπει επιτέλους να χειραφετηθούμε σαν υπάρξεις και σαν κοινωνίες από όλα αυτά που σαν να μας αρέσουν να μας εξουσιάζουν. Σαν να αρέσκεται το ανθρώπινο πλάσμα να εξουσιάζεται από πράγματα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει γιατί όποιος δεν έχει μια πραγματική ταυτότητα, ένα πραγματικό εγώ, μια ύπαρξη δηλαδή που να αναρωτιέται, να έχει απορίες, να βασανίζεται από κάτι. Το βασανίζεται το λέω με μια γοητεία. Δηλαδή μπορεί να βασανίζεσαι και να γελάς. Επειδή είσαι με ένα φίλο σου και λες, μα τι θέλουμε εμείς εδώ. Τι θέλουμε εδώ. Τι κάνουμε. Και να πίνεις ένα τσίπουρο ας πούμε και να τρως πέντε λουκάνικα και να γελάς. Βασανισμός είναι αυτό. Αλλά δεν είναι, άντε ρε γάμισε τους όλους ρε. Υπάρχει διαφορά. Λοιπόν, επειδή ακριβώς λοιπόν δεν έχουν ταυτότητα οι άνθρωποι, βρίσκουν την ταυτότητά τους μέσα από πράγματα άλλα, εξωγενή. Και σαν να γουστάρουν να εξουσιάζονται από αυτά τα σχήματα. Πολλά σχήματα. Mm. Θρησκείες, ομάδες. Είναι πολλά, ναι. Ομαδίτσες άλλες που φτιάχνουμε μεταξύ μας. Και αυτά εξουσιάζουν τις ζωές μας. Πώς θα μπορούσε λοιπόν το ανθρώπινο πλάσμα να σκεφτεί και να πει θέλω να χειραφετηθώ από όλες αυτές τις εξουσίες που είναι εναντίον της ανθρωπιάς μου και πώς μπορώ να ζήσω με τους άλλους ανθρώπους μαζί και να κατανοήσω πολύ βαθιά μέσα μου ότι η ευτυχία, μόνο αν εσύ είσαι ευτυχισμένος μπορεί να είμαι κι εγώ. Σωστό. Νομίζω ότι η πατριδογνωσία θέλει να πει μερικά από αυτά τα πράγματα. Ωραία. Μια που μιλάγεις τώρα για εξουσίες και ότι θέλουμε να. Γενικά να εξουσιαζόμαστε, το ζητάει ο οργανισμός μας δηλαδή ως ανθρώπινο είδος. Είχες πει στο Γιώργο Σμυρνή στο monopoly.gr για το έργο «Η κατάρα της Σίγμα Βεπ» και είχες πει σε κάποια απάντησή σου αυτά που μου λέγες τώρα ουσιαστικά, ότι ο άνθρωπος είναι ένα ζώο που προσπαθεί να ασκήσει την εξουσία του σε ό,τι βρει, αλλά υποτίθεται να ασκήσει την εξουσία του σε ό,τι βρει. Σε έναν άλλον. Μπράβο. Ναι. Αλλά υποτίθεται λες ότι ο πολιτισμός αυτό το πράγμα έχει να εξοραίσει και να γλυκάνει. Να ζούμε τη ζωή μας όλοι μαζί, χωρίς την προκατάληψη που μας δημιουργούν οι ισχυροί. Εσύ στον χώρο του πολιτισμού και της τέχνης. Έτσι. Ο πολιτισμός λες ότι προσπαθεί να κάνει αυτό. Υπάρχουν εξουσιαστικές συμπεριφορές μέσα στον χώρο σου. Πολλές. Της τέχνης γενικά. Πολλές. Άρα υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή, λέμε τώρα έτσι, που θέλουν να γλυκάνουν όλο αυτό το πράγμα, αλλά οι ίδιοι συμπεριφέρονται εξουσιαστικά. Και μπορείς να το κάνεις αυτό όταν είσαι, άμα είσαι έτσι, απέναντι στους άλλους. Εγώ προσπαθώ, εγώ θα ήθελα να σου απαντήσω όχι, δεν το κάνω. Ναι. Μπορεί όμως και να το κάνω. Για να δηλαδή, καταλαβαίνεις. Ναι, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι και να λένε ποιος αυτός ο μπαγλαμάς. Για μένα, αλλά είναι αυτός ο μπαγλαμάς. Αυτός συμπεριφέρθηκε έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Απαντώντας σου με όσο μεγαλύτερη ειλικρίνεια μπορώ, σου λέω όχι. Δεν θέλω να εξουσιάζω κανέναν, εγώ κανέναν. Θέλω να είμαι... Να, έτσι επειδή μου δίνεται η ευκαιρία τώρα και είναι το πρόγραμμα εδώ, γράφω στο πρόγραμμα, στο σημείωμα το δικό μου και τελειώνω με εκείνο το... Κάτσε, δεν βλέπω κιόλας, καταλαβαίνεις. Λέω, τέλος, ευχή και πράξη.
Η δικαιοσύνη είναι αυτό για το οποίο πρέπει να παλεύουμε κάθε δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Αυτό είναι αυτό που πιστεύω. Βεβαίως και υπάρχουν άνθρωποι στην τέχνη, στον καλλιτεχνικό χώρο, που συμπεριφέρονται σαν κτίνοι, που εξουσιάζουν άλλους ανθρώπους, που γουστάρουν να το κάνουν αυτό, που τους δίνει χαρά, δηλαδή, ενδόμηχη χαρά, που είναι ακόμα χειρότερο, πέραν του οικονομικού. Ναι, ναι, πέραν, μιλάμε, σαν συμπεριφορά και σαν... Ναι, βεβαίως. Δηλώνεις αριστερός, σωστά? Ναι. Ωραία. Απολύτως. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα αριστερά. Εντάξει. Ρε παιδί μου. Μια ευκαιρία να γελάω. Ωραία. Και ποια θεωρείς ότι είναι η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα στη θέαση που έχει ένας άνθρωπος που αυτοπροσδιορίζει τους δεξιός και ένας άλλος που αυτοπροσδιορίζει τους αριστερός? Θα έλεγε κανείς ότι τα όρια έχουν χαθεί. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ εύκολη διατύπωση και μια διατύπωση που συμφέρει τους αλήτες. Τους αλήτες. Τους αλήτες, ναι. Τους αλήτες εννοώ τους πολιτικούς αλήτες. Mm-hmm. Γιατί το να είσαι αλήτης στη ζωή σου είναι πολύ ωραίο πράγμα. Νομίζω ότι είναι όλα αυτά που λέγαμε και πριν. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο έργο, η Βαβυλωνία, του Βυζάντιου. Εκεί λοιπόν υπάρχουν οι εντοπιότητες στην Ελλάδα πριν από 100 χρόνια, ξέρω, μετά την τουρκοκρατία. Και πώς ο καθένας αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μόνο του. Υπάρχει λοιπόν ο Πελοποννήσιος, ο οποίος λέει, να κάνω τον ιτερέσο μου, να όλοι οι άλλοι. Αυτό ας πούμε είναι μια πολύ σημαντική διαφορά. Mm-hmm. Πολύ σημαντική ανάμεσα διαφορά. Ανάμεσα σε ένα αριστερό και σε ένα Έτσι νομίζω. Ναι, ναι, ότι πράξεις. Ένας αριστερός μοιάζεται περισσότερο για το μαζί. Mm-hmm. Έχει όχι στο πίσω μέρος του μυαλού του, μπροστά στη σκέψη του, μπροστά στην καρδιά του, τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι. Αυτό εννοώ. Ναι, κατάλαβα. Ενώ ο άλλος είναι το σπιτάκι μου, το διαμερισματάκι μου, τα επιπλάκια μου, είναι το πρώτο ενικό. Ενώ το άλλο είναι το πρώτο πληθυντικό. Το εμείς, ας πούμε. Το εμείς. Ενώ άλλος είναι το εγώ. Θα μου πεις, τι λες ρε φίλε, τι έγινε στον υπαρκτό σοσιαλισμό? Θα σου πω βεβαίως, μα δεν ήταν υπαρκτός σοσιαλισμός. Ήταν ένας φασισμός. Ένας φασισμός. Ο οποίος έγινε γιατί υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεξιοί ήταν αυτοί όλοι. Δεξιοί. Ναι, καταλαβαίνουμε τι εννοώ. Στο... Καταλαβαίνουμε τι εννοώ. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος δέχεται μια επίθεση από το χρήμα, ρε παιδί. Ανελαίτη επίθεση από το χρήμα. Το οποίο προσπαθεί να το ξεριζώσει αυτό ακριβώς, την ανθρωπιά του. Προσπαθεί να τον καταστήσει ένα φοβισμένο ζώο. Οπότε θα ξυπνήσουν μέσα μας τα ένστικτα. Οπότε θα πρέπει εγώ να επιβιώσω απέναντί σου. Ωραία. Μπορεί να είναι πολύ απλοϊκό αυτό που σου λέω, αλλά για μένα αυτό είναι. Εντάξει, δεν ζητούσα έτσι καλώς να κάνουμε καμιά ανάλυση μαρξιστική, εντάξει. Για μένα αυτό είναι. Ωραία, μια χαρά. Έχεις πει επίσης το... Έχω πει πολλές μαλακίες. Κάτσε να σου πω. Στο... τώρα, άντρο λέγεται αυτό, άντρο, τέλος πάντων, .gr. Andro.gr, ναι. Και έχεις πει σε μια απάντησή σου, και εγώ παρότι αριστερός, δεν πιστεύω ότι έχει ελπίδες σε αριστερά. Γιατί πολύ απλά ο πολίτης είναι διαπαιδαγωγημένος να μην ακούει καμία φωνή που άπτεται του κοινωνικού. Του μαζί. Ναι. Θέλω να σου κάνω τώρα μια ερώτηση. Αν λάβεις υπόψη, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν ξέρω τι ψηφίζεις, δεν ξέρω τι είσαι. Πρώτη φορά βλεπόμαστε.
θεωρείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, άπτη του κοινωνικού και διαπαιδαγωγεί τον κόσμο στο να πηγαίνει προς το εμείς, αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι τώρα, ναι, σήμερα, έτσι. Ναι, εγώ πάλι θα απαντήσω, συγχώρεσέ με, αλλά θα απαντήσω προβοκατόρικα, πολύ προβοκατόρικα. Και θα σου πω το εξής. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πασοκοποιηθεί, καταρχάς θα σου πω ναι. Ναι, το πιστεύω ή θέλω να το πιστεύω. Για να μην αποφύγω την απάντηση. Okay. Για να μην αποφύγω την απάντηση. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Ότι άπτε το κοινωνικό. Ναι, ακόμα και τώρα. Mm-hmm. Αλλά θα σου πω κάτι προβοκατόρικο. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πασοκοποιηθεί, η 58 τι είναι, η ελιά τι είναι, το ποτάμι τι είναι, αυτούς τους ξέραμε. Είναι το σκουπιδαριό του Μέγκα. Αλλά αυτούς τους ξέραμε. Και αυτό το πράγμα, έτσι νομίζω εγώ, προσπαθεί αυτή η τάξη, αυτή η κυβέρνηση του Μέγκα, έτσι προσπαθεί να διαφθείρει, να φάει και το ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης θα σου πω και άλλο ένα πιο προβοκατόρικο πράγμα. Αν αύριο γίνουν εκλογές λοιπόν, γιατί δυστυχώς από εκεί θα βγει μια κυβέρνηση. Από εκεί θα βγει. Και 50% αποχή να έχει και 60% αποχή να έχει, από εκεί θα βγει μια κυβέρνηση. Η οποία θα είναι δημοκρατικά εκλεγμένη. Γιατί ζούμε σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Την οποία έχει φτιάξει ο κύριος καθηγητής που λέγεται Βάγγελος Βενιζέλος, ο κύριος καθηγητής που λέγεται Προκόπης Παυλόπουλος, όλα αυτά τα τροκτικά, τα ποντίκια. Και θα σου πω, ας πούμε, και για τον κύριο Βενιζέλο, ό,τι γουστάρω εγώ, ας πω. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν θα βγει, από τις βουλευτικές εκλογές. Αν αύριο λοιπόν γίνουν εκλογές σε αυτή τη χώρα, προτείνω λοιπόν εγώ, σε όλους τους φίλους μας που θα δουν αυτή τη συνέντευξη, να πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Κατάλαβες. Να πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Όχι, μην γελάς, δύο νέους πολιτικούς χώρους, με νέους ανθρώπους που έχουν όραμα για αυτή τη χώρα. Δεν είναι προβοκατόρικο πολύ αυτό που σου λέω. Ιδέες. Αλλά πραγματικά είναι ένα επιχείρημα. Είναι ένα επιχείρημα γιατί αυτοί δεν ξαναβγούν. Και θα λένε έχουμε την νομιμοποίηση του ελληνικού λαού. Και θα νομιμοποιούνται να δέρνουνε, να. Για μένα λοιπόν, και πραγματικά στο λέω, δεν είναι υπεκφυγή. Δεν είναι, μακάρι να μπορούσε ο λαός αυτός να έχει τη δύναμη να βγει στο δρόμο 2 εκατομμύρια άνθρωποι να τους πάρουν παραμάζωμα. Γιατί είδαμε ότι βγήκανε πολλοί κόσμος στο δρόμο. Και βγήκε ο Παπουτσής και τους έδιρε. Φάγανε ξύλο πολύ, έφαγα και εγώ λίγο. Πολύ ξύλο και φοβήθηκε ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, μακάρι να γινόταν έτσι, αλλά έχουμε δει και έτσι που καταλήγει. Βγήκε ο κόσμος στην Ουκρανία έξω και τι έγινε. Είχανε βγει στην πλατεία στην Τουρκία και τι έγινε. Βγήκανε στην πλατεία στην Αίγυπτο, εκατομμύρια και λέγανε δημοκρατία, δημοκρατία. Και 5 χρόνια μετά τι γίνεται. Έχουν το μηχανισμό, την καταστολή, έχουν το μηχανισμό για την καταστολή του μυαλού, έχουν τους μηχανισμούς. Για μένα λοιπόν αυτή τη στιγμή προτεραιότητα δική μου, αγωνιστική μου και προτεραιότητα σαν άνθρωπος είναι να φύγουν αυτοί, να φύγουν με έναν τρόπο. Τι θα κάνουμε μετά είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα και εγώ... Να, φιλάω σταυρό, πώς το λένε αυτό. Ναι, έτσι το λένε. Δεν θα υποχωρήσω. Γιατί και πάλι και μετά. Όχι, δεν θα υποχωρήσω. Και θα δημοκρατία θα το διεκδικώ. Πάλι. Θα το διεκδικώ, πίστεψέ με. Θα το διεκδικώ. Εσύ μπορεί, αλλά υπάρχει πολλοί κόσμος που πιστεύει ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, τελειώσαμε αυτό. Ήταν τα προβλήματα εάν το πιστεύουν ότι λυθήκαν τα προβλήματά μας και πάψουν να αγωνίζονται για αυτά τα προβλήματα αφού βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν βγει. Γιατί η κουτάλα της εξουσίας δεν φεύγει. Έχει κολλήσει η κουτάλα. Έχει κολλήσει στα χέρια τους. Δεν θα την αφήσουν εύκολα την κουτάλα. Καλά, σίγουρα. Έτσι. Έτσι. Αυτοί λοιπόν τώρα που νομίζουν ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα τους λυθούν όλα τους τα προβλήματα, εγώ θα έλεγα ότι αν
πάψουν να αγωνίζονται για αυτά τους τα προβλήματα, δεν θα λυθούν ποτέ. Όποιο ΣΥΡΙΖΑ και να βγει. Ωραία. Κατά τη γνώμη σου, μπορεί να υπάρξει δημοκρατία μέσα σε πλαίσια καπιταλισμού? Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, το κυριότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη δημοκρατίας ή το οικονομικό σύστημα? Ή και τα δύο? Νομίζω ότι συνδυάζονται. Εγώ σου λέω, που είναι πολύ εύκολο, μωρέ, είναι πολύ απλοϊκό να το λέω. Ναι, έχουμε έλλειμμα δημοκρατίας, αυτό είναι το θέμα. Έλλειμμα δημοκρατίας, απολύτως. Δεν πιστεύεις ότι σε αυτό ευθύνεται και το πολιτιακό σύστημα το συγκεκριμένο? Βεβαίως. Της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι όπως είναι δομημένο, φυσικά και το πιστεύω. Εγώ εννοώ και γενικά. Δηλαδή, δημοκρατία, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι να στέλνεις τους άλλους να μιλάνε. Αντιπροσωπευτική δημοκρατία, φυσικά. Να μιλάνε για σένα. Φυσικά. Φυσικά και δεν μπορεί. Τι θα πει αντιπροσωπευτική δημοκρατία? Είναι ένα πράγμα. Το λέει αυτή η δημοκρατία, που δεν ήταν ούτε αυτή η δημοκρατία. Το ξέρουν πολύ καλά οι αυτοί που ασχολούνται. Δεν ήταν δημοκρατία. Για τα δεδομένα της εποχής, για τα δεδομένα της εποχής, που ο μόνος τρόπος επίλυσης προβλημάτων ήταν βγάζω το σπαθί και σου κόβω το κεφάλι, φυσικά. Ναι. Φυσικά. Εγώ νομίζω, μπορεί σου λέω να είναι πολύ απλοϊκό αυτό που λέω, ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα δέχεται μία ανελαίτη επίθεση από το χρήμα. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Στο ίδιο site που λέγαμε πριν και στον Νικήτα Πίλιορα, προφανώς στην ίδια συνέντευξη, έχεις πει για την πίστη, ότι η πίστη είναι κάτι που κατοικεί εντός μας και έχει άμεση σχέση με αυτού του είδους τις ανησυχίες. Από εκεί και μετά, όλο αυτό το πανηγύρι με τις θρησκείες είναι μια μορφή εκμετάλλευση αυτού του αισθήματος και στιγμή εκμετάλλευση με εμπορικές επιχειρήσεις που διαλύουν τις ζωές μας και με αυτόν τον τρόπο. Κανονικές ΑΕ. Συμφωνώ εγώ σε αυτό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ασκώνω την ερώτηση. Αν οι εκκλησίες όντως, παγκόσμια, ας πούμε, έτσι, είναι όντως ΑΕ. Τα αριστερά, ας πούμε, πολιτικά κόμματα, ως διαχειριστές, ας πούμε, του μαρξισμού ή του κομμουνισμού, δεν είναι ΑΕ? Δεν θα μπορούσε να πει κάποιος, ρε φίλε, όχι μου κατηγορείς, εγώ έχω αυτό το θρησκευτικό, ας πούμε, βίωμα. Και όντως το εκμεταλλεύεται η Εκκλησία. Εσύ, ας πούμε, που είσαι αριστερός, δεν είναι ΑΕ το ΚΚΕ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεξ... Τα λέω αυτό στη ζωή γιατί είναι στο κοινοβούλιο, εντάξει. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σου. Mm-hmm. Ωστόσο, νομίζω ότι το ανθρώπινο πλάσμα ως μια βιολογική οντότητα και άρα κατ' επέκταση οι κοινωνίες, επειδή αποτελούνται από ανθρώπους, γιατί ένα βιολογικό σύστημα είναι και η κοινωνία. Οι αλλαγές είναι πολύ αργές. Αργές. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι δεν μπορεί να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και να πει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θα πάψει την άλλη μέρα να υπάρχει. Αν χρησιμοποιήσει, αν γίνει όσο πιο ριζοσπαστικός ενδεχομένως και να ήθελε. Ή κάποιοι άνθρωποι από εκεί να ήθελαν. Την άλλη μέρα θα πάψει να υπάρχει. Δεν πειράζει, θα πάψει. Νομίζω λοιπόν ότι όσο ανοίγεις τη γωνία της απεύθυνσης, το εύρος στο οποίο απευθύνεσαι, τόσο πιο πολύ δυστυχώς μπασταρδεύεσαι. Για μένα λοιπόν, ξαναλέω, το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Για μένα είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ρεαλιστικά, αυτή τη στιγμή τι μπορούμε, ρε μάγκες, να κάνουμε. Για μένα αυτό είναι στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Ναι, θα πω σε αυτό που με ρώτησες. Ωστόσο, θα ήθελα να ρωτήσω εγώ. Ρε μάγκες, αυτή τη στιγμή τι μπορούμε να κάνουμε. Ποιο είναι το ρεαλιστικό που μπορούμε να κάνουμε για να μην βλέπω το Σαμαρά να φυλάει δίθεν τις εικόνες και να το παίζει καλός πρόσκοπος και χριστιανός? Γιατί αυτό είναι για μένα αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ένα από αυτά που πρέπει να κάνουμε. Ωραία. Θα επιστρέψω πάλι στη συνέντευξη στον δρόμο της αριστεράς και στη Χριστίνα Ανδρέου. Είχες πει, για μένα πατρίδα είναι οι άνθρωποι. Είχες πει καταρχήν. Μέσα σε αυτούς,
γιατί ζούμε, ας πούμε, σε αυτό το χώρο, έτσι, στην Ελλάδα, όπως λέγεται, τέλος πάντων. Περιλαμβάνεις και τους μετανάστες. Βεβαίως. Για αυτούς τους ανθρώπους που ζουν την καθημερινότητα σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως. Ωραία. Βεβαίως. Πάλι στην ίδια συνέντευξη, λες, νομίζω πως ο άνθρωπος σήμερα είναι ανίσχυρος σε όλο αυτό που γίνεται. Δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί, δεν έχει βήμα. Πρέπει όμως να αντιπαρατεθούμε, να σκοτωθούμε. Ναι, να σκοτωθούμε, είχες πει. Να σκοτωθούμε ποιοι με ποιους. Εγώ μπέσα, δεν έχω πρόβλημα, σκοτώνομαι. Αλλά εσύ, ποιοι να σκοτωθούν, εννοείς με ποιους. Εάν η ζωή μου φτάσει σε μια τέτοια οριακή, σε ένα τέτοιο οριακό σημείο, στο οποίο θα πρέπει να την διαθέσω, θα τη διαθέσω. Στο λέω πολύ εντύμως. Ωραία. Μπορεί να μην έχουμε άλλο όπλο. Ναι. Μπορεί να μην έχουμε άλλο όπλο. Δυστυχώς με το εργατικό κίνημα, να σου πω κάτι. Το εργατικό κίνημα πριν από 200 χρόνια, ποιο ήταν το όπλο του? Να απεργήσει. Αυτό δεν ήταν το όπλο. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα ποιο είναι? Αυτό είναι πάλι. Όχι όμως με τις απεργίες όπως γίνεται. Όχι, αλλά εγώ σου λέω ότι έχει άλλο όπλο. Ναι, καταρχήν έχει αυτό, ναι. Ναι. Καταρχήν νομίζω δεν αυτό. Έχει άλλο. Δεν έχει άλλο. Φαντάσου πόσα περισσότερα όπλα έχει η εξουσία από πριν 200 χρόνια σήμερα. Γιατί αυτοί τους νοιάζει αυτό το πράγμα. Αυτοί που έχουν την εξουσία βρίσκουν τρόπους να τη διατηρήσουν και εφευρίσκουν πράγματα. Σωστά. Μπορεί να είναι ένα σχήμα λόγου αυτό το να σκοτωθούμε. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν ζούσαμε σε έναν φασισμό τι θα κάναμε. Δεν ξέρω τι θα κάναμε, αλήθεια στο λέω. Έχει φανεί τι έκανε ο Έλληνας πάντως στα 7 χρόνια της Χούντας, τίποτα. Σχεδόν τίποτα. Ναι, επειδή μιλούσαμε για ρεαλισμό πριν, ναι, ναι. Όλοι το ανέχτηκαν. Δεν λέω ότι εγώ αν ήμουν εκεί θα έκανα κάτι. Ναι, απλά ναι. Λέω αυτό που συνέβη. Ναι, ναι, εκτός από κάποιους ανθρώπους. Εκτός από κάποιους ανθρώπους. Ακριβώς. Ο πατέρας μου λέγε, ας πούμε, που δεν είναι δημοκρατικός άνθρωπος. Ναι. Εντάξει, μωρέ, δεν είναι. Okay, ναι. Τι να κάνω. Το ανεχτήκαν, φυσικά. Ναι. Την ανεχτήκαμε τη Χούντα. Ναι. Φυσικά και την ανεχτήκαμε. Εκτός από κάποιους ανθρώπους. Εκτός από κάποιους. Ακριβώς. Όπως γίνεται πάντα δηλαδή. Όπως γίνεται πάντα. Θέλω να μου πεις λίγο πώς βλέπεις το θέμα της Χρυσής Αυγής και αν πιστεύεις ότι η δημοκρατία ως πολίτευμα έχει, ας πούμε, το δικαίωμα να κηρύξει παράνομο ένα κόμμα το οποίο έχει εκλεγεί με νόμιμες, σε νόμιμες κοινοβουλευτικές. Δεν ξέρω, εκλογές. Πραγματικά. Ναι. Δεν ξέρω πώς να το απαντήσω αυτό. Δεν ξέρω πώς ούτε εγώ για αυτό το ερώτηση. Δεν ξέρω καθόλου. Δεν ξέρω καθόλου γιατί. Γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου, επειδή αυτό συζητάμε τώρα. Θεωρώ ότι νοιάζομαι για το όλον, για το σύνολο. Νοιάζομαι, ρε παιδί μου, νοιάζομαι για τους ανθρώπους. Θα έλεγα λοιπόν, δεν ξέρω, επειδή αυτά είναι και λίγο δικολαβίστικα και λίγο τυπικά πράγματα. Αυτά. Ναι, ναι. Το πώς, ας πούμε, αυτή η δημοκρατία. Απλώς εδώ παίζονται παιχνίδια. Αυτό είναι το θέμα, ότι παίζονται παιχνίδια, ότι δεν είναι κάτι καθαρό. Δεν είναι κάτι καθαρό. Ναι. Ας πούμε για παράδειγμα κάτι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ μια μέρα. Δεν ξέρω που προσπάθησε να έχει νομίζω μια τέτοιου είδους τοποθέτηση. Ότι δεν έχει δικαίωμα, ας πούμε. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει εκλεγεί, το έχουν ψηφίσει άνθρωποι, ας πούμε, αυτό το κόμμα. Μπορεί να εξαπατήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και να ψηφίσανε, αλλά έχουν ψηφίσει αυτό το κόμμα κάποιοι άνθρωποι. Δεν μπορείς να το βγάζεις εκτός νόμου, τι θα πει. Άρα αύριο βγάζει όποιον να είναι εκτός νόμου. Ναι, προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ το είπε αυτό φοβούμενος ότι μπορεί αυτό να πάρει κι αλλού μετά. Πιθανόν. Αλλά. Πιθανόν να είναι σωστό. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Γιατί αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο ανέκαθεν υπήρχε. Η ακροδεξιά. Ανέκαθεν υπήρχε και είναι το αποκούμπι, το τάγμα εφόδου του πλούτου. Παντού. Αυτό ήταν το τάγμα εφόδου. Ναι. Αυτό το όπλο είχαν τελικά το κεφάλαιο.
αυτούς τους εξαθλειωμένους ανθρώπους που τους βαφτίζανε πατριώτες και βγαίναν αυτοί και κάναν τη δουλειά τους. Η άκρα δεξιά, αυτό είναι η άκρα δεξιά. Στην έννοια του έθνους πιστεύεις? Τι είναι έθνος δηλαδή? Καταρχάς ναι. Αν είναι κάτι που δεν με διαχωρίζει από κάτι, από τους άλλους ανθρώπους, ναι. Άστο, γιατί διαχωρίζει. Η πατρίδα δεν διαχωρίζει πάνω κάτω, αλλά ναι, το έθνος πάντα διαχωρίζει. Ναι. Δηλαδή... Εγώ λοιπόν θέλω να μην με διαχωρίζει τίποτα από το Μανδαγαρδιασκαριανό. Mm-hmm. Δεν έχω να χωρίσω μαζί του τίποτα. Εάν ένας από τη Μαδαγασκάρη έχει πολλά λεφτά και θέλει να κάνει εδώ πέρα κάτι, είναι άλλο πράγμα. Ο Μαγαδασκαριανός, δεν έχω εγώ να χωρίσω μαζί του τίποτα. Έχει το ίδιο αίμα με μένα, γελάει με τον ίδιο τρόπο, πονάει με τον ίδιο τρόπο, μπορεί να είναι περήφανος για τη χώρα του και για το παρελθόν του με τον ίδιο τρόπο που είμαι και εγώ. Δεν έχω να χωρίσω μαζί του τίποτα. Ο φασισμός για σένα είναι ιδεολογία ή νοοτροπία, ή μπορεί να είναι και τα δύο? Θα μπορούσε να πει κανείς ότι όλες αυτές οι συμπεριφορές, γιατί είναι μια συμπεριφορά, πέρα το αν είναι ιδεολογία, ή μια συμπεριφορά, είναι να φέρεστε. Ένας τρόπος να υπάρχεις, να λειτουργείς. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί να είναι και γονιδιακό. Είναι γονιδιακό, ρε παιδί μου, να επιβάλλουμε. Υπάρχει σε όλους μας εννοείς. Ναι, αλλά είναι τόσο πρωτόγονο. Είναι πρωτόγονο. Ναι. Και αντί αυτά τα πράγματα να... εξομαλύνονται, ας πούμε. Ναι, να στρογγυλεύουν, βρίσκουν χώρο στο να γίνουν κυριαρχικά. Δεν λέω με αυτό ότι πρέπει να... εφόσον είναι γονιδιακό, πρέπει να το κάνουμε όλοι. Προσπαθώ να βρω μια απάντηση. Μια απάντηση. Δηλαδή, είμαι με το μηχανάκι μου και μπαίνω ανάμεσα σε ένα πεζοδρόμιο και σε ένα αυτοκίνητο και λέω σε έναν ο οποίος είναι έτσι, στο Σωκράτους. Λέω, ρε αγόρι, να δουλεύω λίγο πιο, να με σκοτώσεις, όπως σου μιλάω. Όπως σου μιλάω, το είπα, με αυτό το πρόσωπο. Άντε γαμίσου ρε μαλάκα, σε γράφω στα αρχίδια. Και αυτός με αυτός το πρόσωπο. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτός? Ακριβώς έτσι μου το είπε. Και ήταν έτοιμος να ανοίξει την πόρτα να με χτυπήσει. Τι ήταν αυτός? Είναι ένας άνθρωπος αυτός, έτσι, ο οποίος έχει το ίδιο αίμα, πονάει το ίδιο, γελάει το ίδιο. Τι είναι? Σε ρωτάω εγώ. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ναι. Πάντως είναι αστική η αρρώστιά του. Ναι. Ενδεχομένως σε μια ταβέρνα πάνω σε ένα βουνό να μην συμπεριφερόταν έτσι. Αν και μάλλον αυτός ο συγκεκριμένος που λέμε προφανώς είναι ποτισμένος από μια επιβολή. Ναι. Στην παράσταση, ο εφοριακός ρωτάει το φορολογούμενο διάφορες πληροφορίες, έτσι. Λέγοντάς του συχνά, το ρωτώ αυτό γιατί είναι η δουλειά μου. Ωραία. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ο ελεγκτής, ας πούμε, το ρωτώ αυτό γιατί είναι η δουλειά μου. Μπράβο, έτσι. Δεν μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, ο ελεγκτής, ας πούμε, συγκοινωνίες, ελέγχει, ξέρω εγώ, αν έχει κάποιο εισιτήριο γιατί είναι η δουλειά του. Έτσι. Ο μπάτσος σε δένει γιατί είναι η δουλειά του. Ναι. Ο προϊστάμενος σε πιέζει γιατί είναι η δουλειά του. Κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ωραία, λοιπόν, και πάει λέγοντας. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω καταρχήν αν με αυτή την εποδό ότι είναι η δουλειά μου και είναι η δουλειά μου και είναι η δουλειά μου μπορούν να δικαιολογηθούν τα πάντα. Και μετά από όλα αυτά, η δική μας δουλειά ποια είναι δηλαδή? Τι πρέπει να κάνουμε σε σχέση με όλους αυτούς που είναι? Θα σου γαμίσω τη δουλειά σου. Αυτή είναι η δουλειά μας. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο της κάθε εξουσίας. Αυτό που λέγανε, που είναι ως απόφθεγμα, ως ρητό, το διέρ και βασίλευε, ας πούμε. Που είναι ένα κράτος το οποίο πλένει τα χεράκια του, ας πούμε. Λέγεται τα ασχήρα, δεν λύνει τίποτα, δεν κάνει τίποτα και βάζει τους αγρότες να τσακώνονται με τους φορτηγατζίδες, τους φορτηγατζίδες με τους ναυτεργάτες, τους λεφοριατζίδες με τους ταξιτζίδες, το καταλαβες? Ναι. Και αυτό πλένει τα χεράκια του και λέει βρείτε τα μάγκες, ναι, βρείτε τα. Αυτό λοιπόν είναι εξαπλωμένο, ρε παιδί μου, και είναι μες στον άνθρωπο. Δηλαδή, αν εγώ
σου δώσω εσένα ένα ελάχιστο πεδίο εξουσίας, γυρνάς και λες, είναι η δουλειά μου αυτή. Καταλαβαίνεις. Είμαστε απολύτιστοι, είμαστε πρωτόγονοι. Αν αποκτούσες παιδί και σου λέγεις στο μέλλον ότι θέλει να γίνει μπάτσος. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Γιατί δεν είναι πολύ καλή ερώτηση. Ναι, αλλά γιατί μου το κάνεις αυτό? Θα έχω ένα παιδάκι σε ένα μήνα. Γιατί μου το κάνεις αυτό, κατάλαβες? Είναι... Έχουμε τα καλύτερα. Αυτό κι αν είναι προβοκάτσια τώρα, δηλαδή... Τι θα έκανες, γιατί μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Θα κοπάναγα το κεφάλι μου στον τοίχο, θα πήγαινα να μονάσω, δεν ξέρω τι θα έκανα. Δηλαδή, θα ένιωθα πάρα πολύ βαθιά ιτημένος από τη ζωή που δεν κατάφερα να δώσω σε αυτό το παιδί, σε αυτόν τον άνθρωπο που ζούσε μαζί μου, που είμαι υπεύθυνος για αυτόν τον άνθρωπο, να του δώσω τη σκέψη ότι δεν γίνεται να υπάρχει κάποιος που δέρνει κόσμο, που αυτή είναι η δουλειά του, να επιβάλλει κάτι σε έναν κόσμο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς. Καταρχήν να σε ρωτήσω για την παράσταση, θα συνεχιστεί για καιρό? Θα πάρουμε παράταση, ναι. Γιατί έχει αρχίσει και έχει αρκετή κίνηση, παρότι δεν μας διαφημίζει κανείς και δεν έχουμε, ναι, τα λεφτά να διαφημιστούμε. Έχει αρχίσει και έχει κόσμο, μπορούμε δηλαδή να συντηρηθούμε με αυτή την έννοια, το λέω. Οπότε πιστεύω ότι σίγουρα θα παίξουμε μέχρι το Πάσχα, μέχρι την Κυριακή του Μάιον εννοώ. Και εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα μπορέσουμε την παράσταση και του χρόνου. Αυτή είναι εδώ την ίδια, ναι, ναι. Σε ενδιαφέρει, ναι. Σε αρέσει πολύ, φαντάζομαι. Θέλω να λέω αυτά τα λόγια αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δηλαδή που ζούμε έτσι όπως είναι η περιραίουσα κατάσταση. Αυτό γαλινεύει την ψυχή μου, αυτό μου δίνει χαρά, να λέω αυτό το κείμενο. Ωραία. Να σου κάνω τελευταία ερώτηση. Αφού, όπως λέει και ο υπότιτλος, δεν είναι υπότιτλος, πατριδογνωσία, τίποτα πια δεν είναι για συγγνώμη. Αυτό είναι από Μαγιακόφσκι, έτσι. Είναι από Μαγιακόφσκι. Από το σύνεφο Παντελόνια. Από το σύνεφο Παντελόνια. Ωραία. Αφού λοιπόν τίποτα δεν είναι πια για συγγνώμη, έτσι, σήμερα, τι προτείνεις μετά από αυτό, πέραν της συγγνώμης, τι να γίνει? Καταρχάς κάποιος πρέπει να κατανοήσει το θέμα, να κατανοήσει το πρόβλημα. Να κατανοήσει ότι δεν πάμε καλά, ότι χάνουμε τη ζωή μας. Χάνουμε τη ζωή μας, χάνουμε την ηθική μας, την αξιοπρέπειά μας, την εντιμότητά μας. Χάνουμε τη χώρα μας. Χάνουμε τα βουνά, τη θάλασσα, τον αέρα. Και να κατανοήσει ότι αυτό είναι πρόβλημα. Ότι χανόμαστε. Αν υπάρξει αυτή η κατανόηση, ενδεχομένως να σχηματιστεί και μέσα στο μυαλό των ανθρώπων και μέσα στην ψυχή τους η αντίληψη ότι κάτι πρέπει να κάνουν γι' αυτό. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή, καταρχάς, η κατανόηση. Ότι, παιδιά, κάτι συμβαίνει. Κάτι ζούμε περίεργο, που μας διαλύει τη ζωή, την ανθρωπιά μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η, σαφώς, η κατανόηση των πραγμάτων. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει στην αρχή και μετά βλέπουμε. Ωραία. Γεράση, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ που μου έδωσες αυτή το χρόνο να τα πούμε. Να πούμε αυτά τα πράγματα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.